ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Σπύρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι. Κύριε Σπύρου, πραγματικά είναι ένα νούμερο το οποίο νομίζω ότι δεν ξέρω αν το περιμένατε αρχικά κι εσείς. Είναι δελεαστικό και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι να πω για την έκβαση αυτή αρχικά. Πιστεύετε ότι ήταν προϊόν και της πίεσης και όλο του ντόρου? Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ένα ποσό που λόγω της διάστασης που πήρε όλο αυτό ανέβηκε σε αυτά τα ύψη που νομίζω ότι είναι πραγματικά, όπως το είπατε, δελεαστικό? Βεβαίως. Η αντιπολίτευση έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο στην έκβαση αυτής της υπόθεσης και μας δικαίωσε και αυτή η προσφορά του συγκεκριμένου πλειοδότη, μας δικαίωσε περίτρανα, κύριε Νατσούλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι τόσο καιρό η αντιπολίτευση είναι που πιστεύει σε αυτή την επιχείρηση, που φωνάζει φέρτε οικονομικοτεχνικές μελέτες, μην την ξεπουλάτε, μην ξεκινάτε με 60.000 και μετά από τις δικές μας φωνές με 100.000. Και άλλα πολλά. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Πήγαν και τρεις επιχειρήσεις και αυτό βοήθησε από την άλλη. Ναι, ώστε καταλαβαίνετε ότι όταν είμαι μόνος μου, εντάξει, αν ήμουν μόνος μου θα έλεγα και εγώ 100.000, ξέρω, 120. Ακριβώς. Όταν όμως είμαστε περισσότεροι, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δυσκολεύει και εκεί ανεβαίνουν και οι τιμές. Και αυτό έχει τη χάρη του αυτός. Βεβαίως. Ο διαγωνισμός. Βεβαίως. Εσείς τώρα όμως, θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Επειδή είχατε κάνει και μια, αν δεν κάνω λάθος, προσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα, ναι. Λέγοντας σήμερα ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το τίμημα που τελικά έχουμε, θα αποσύρετε αυτά τα ασφαλιστικά λόγω τιμήματος? Λοιπόν. Εννοείται ότι ήθελα να φτάσω και να πω και σε αυτό. Ναι. Εννοείται ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η έκβαση, όντως τα πράγματα πάνε καλά, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, μετά γίνονται ενστάσεις από άλλους πλειοδότες. Αν διασφαλίσουμε εμείς ότι όλα είναι όπως πρέπει και προς το συμφέρον του Δήμου, εννοείται ότι σε εκείνη την περίπτωση θα αποσύρουμε τα ασφαλιστικά και εννοείται ότι και γι' αυτό το λόγο τα κάναμε, κύριε Νατσούλη. Αυτό που λέτε είναι είδηση. Μισό λεπτάκι, κυρία Σπύρο. Αυτό που λέτε είναι είδηση αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως. Αυτό που λέτε είναι μια εξέλιξη, πραγματικά. Βεβαίως. Άρα λοιπόν είστε αποφασισμένοι να φτάσετε σε αυτό το σημείο, μόλις κλείσει όλο το θέμα, λέτε, και τυπικά εσείς όπως κλείνει με το συγκεκριμένο τίμημα. Βεβαίως. Είπατε όμως και ότι βοήθησε η αντιπολίτευση με όλο το θέμα αυτό. Βοήθησε το γεγονός ότι ήταν τρεις οι ενδιαφερόμενοι. Βεβαίως. Να σας το εξηγήσω, αν θέλετε. Να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όσο και αν προσπάθησε η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Μηταλίδης, να κατακεραυνώσουν την επιχείρηση και να τη βγάλουν ξεπουπουλιασμένη κότα, θυμάστε τα λόγια του κύριου Μηταλίδη. Η επιχείρηση μας βάζει μέσα. Ο Δήμαρχος βγήκε και είπε: δεν πιστεύω με αυτούς τους όρους, οι 100.000 που φτάσανε μετά, δηλαδή μετά βίας, ότι θα έρθει πλειοδότης να τη χτυπήσει. Καταρχήν, το θεωρώ απαράδεκτο να πλειοδοτείς επιχείρησή σου και να δημιουργείς αρνητικό κλίμα. Από την άλλη, γιατί αυτό κάτι σημαίνει. Τελικά θέλετε ή δεν θέλετε να έρθει ο κόσμος? Από την άλλη, η αντιπολίτευση έβγαινε και φώναζε ότι κάποιοι είπαν ότι είναι η κότα με τα χρυσάβγα στη δική σας εκπομπή, κάποιοι είπαμε ότι την πιστεύουμε πραγματικά και ότι γιατί δεν μας φέρνετε την οικονομοτεχνική μελέτη να τα βάλουμε κάτω και να δούμε την πραγματική της αξία, ότι με αυτά τα ποσά ξεπουλάτε την επιχείρηση. Όλο αυτό το κλίμα, που, δηλαδή εμείς δημιουργούσαμε από την απέναντι ένα θετικό κλίμα το οποίο θα ανέβασε την τελική τιμή, πιστεύετε? Βεβαίως. Τώρα όμως υπάρχει ένα ζητούμενο. Αν όλα καταλήξουν καλά και μακάρι να καταλήξουν καλά, θα έχετε στον Δήμο, εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα, θα έχετε στον Δήμο 240.000 ευρώ κάθε χρόνο. Ναι. Στην περίπτωση, παραδείγματος χάρη, για να λέμε πολλές φορές, από έξτρα δραστηριότητες, τι κάνει ο Δήμος και τα λοιπά, πώς θα χρησιμοποιήσετε από αυτά τα χρήματα και προς ποια κατεύθυνση? Έχετε ήδη σκεφτεί
τι θα κάνετε με αυτά τα χρήματα ή σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινούνται. Είναι κάτι που θα πρέπει λογικά να συμφωνηθεί και να αποφασιστεί, γιατί αυτά τα χρήματα, όπως τουλάχιστον έχει υποθεί, θα πάνε ανταποδοτικά προς τον κόσμο. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Πού θα πάνε λοιπόν, πού θα διοχετεύονται, ποιος θα αποφασίζει για αυτά. Θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρχει μια κοινή γραμμή για όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτό μένει να το δούμε, κύριε Νατσούλη. Μέχρι τώρα βλέπετε ότι η Δημοτική Αρχή αποφασίζει. Ναι. Έτσι, όταν υπάρχει αντίδραση για συγκεκριμένο πάντα λόγο από την αντιπολίτευση, το στηρίζει με όλο της το πάθος, τουλάχιστον από τη μεριά μου θα μιλήσω. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι ασκώ αντιπολίτευση όπου πιστεύω ότι δεν είναι σωστή η διαχείριση. Από εκεί και πέρα όμως, σε θέματα τα οποία υπάρχει πλειοψηφία, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν με ρωτάτε, ακόμη, γιατί τόσο καιρό, βλέπετε, είχαμε το άγχος με το τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Ναι. Φανταστείτε ότι εμείς γιατί θέλαμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Δεν θέλαμε να αφήσουμε το λατομείο στην τύχη του κύριε Νατσουλή, διότι αν βρισκόταν μόνο ένας πλειοδότης, αυτή τη στιγμή θα είχε πάρει αυτή την επιχείρηση με 105.000 ευρώ. Δεν είναι κρίμα. Εκεί εμείς λοιπόν, τα ασφαλιστικά, γι' αυτό τα θέλαμε. Εκτός αν με έναν έβγαινε άγωνος ο διαγωνισμός, δεν ξέρω ακριβώς. Όχι άγωνος, θα τον χαλού. Αν το κίνημα ήταν μικρό, κατά την άποψή μας, θα την καταγγέλαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα και θα χαλούσαμε αυτή τη συμφωνία. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ήμασταν ένα βήμα μπροστά. Ενώ τώρα είπατε με το συγκεκριμένο τίμημα. Τώρα συζητιούνται αλλιώς τα πράγματα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Βεβαίως. Και θα αποσύρεται αυτή την τα ασφαλιστικά μέτρα. Εφόσον είμαστε. Εφόσον τακτοποιηθούν όλα μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν, άρα μένει να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και πραγματικά τα χρήματα που θα παίρνει ο Δήμος από αυτή την δραστηριότητα με αυτόν τον τρόπο για τα επόμενα 20 συν 20 χρόνια τελικά. Όπως ήταν η σύμβαση, για να δούμε τι θα γίνονται αυτά τα χρήματα και πώς θα χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, γιατί είναι κάτι αυτό τώρα. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την παρούσα δημοτική αρχή. Πρέπει να το πούμε ότι επειδή η σύμβαση αυτή και η ενοικίαση αυτή είναι για πάρα πολλά χρόνια, με αυτή τη σύμβαση θα ασχοληθούν και οι επόμενες δημοτικές αρχές. Θα δημιουργήσει και αλλαγή στην αγορά. Αυτή η απόφαση γενικότερα έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ θα δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός. Εντάξει, αυτά μένει να τα δούμε. Αλλά από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή πήρε την απόφαση αυτή, εμείς τουλάχιστον θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι το τίμημα θα είναι ανάλογο της αξίας της επιχείρησης. Και αυτό κάναμε. Αλλά κύριε Νατσούλη, συγγνώμη. Και φαντάζομαι, επειδή ήταν υπέρ της εξυγίανσης, δεν ξέρω αν μια πρώτη ιδέα θα ήταν καλά. Να πάτε στην αποπληρωμή των χρεών της επιχείρησης με τα πρώτα έσοδα που θα πάρετε. Τα πρώτα έσοδα θα πρέπει να ξεπληρώσουν, εννοείται, όλα τα χρέη. Πρέπει να ξεπληρώσετε τα χρέη. Και θα πρέπει επιτέλους να γίνει αυτή η εξυγίανση και να έρθουν αυτά τα νούμερα και οι καταστάσεις και οι οικονομοτεχνικές μελέτες για να αποδειχθεί. Πρέπει να καθαρίσει επιχείρηση, γιατί είναι σαν τους ανθρώπους, σαν τις επιχειρήσεις. Καθαρές επιχειρήσεις χωρίς χρέη είναι και αυτές που πηγαίνουν συνήθως μπροστά. Δηλαδή, εγώ θέλω να περάσω, κύριε Νατσούλη, και από την εκπομπή σας ένα μήνυμα στον κόσμο σήμερα. Ότι θέλω πραγματικά όλοι σας, μα όλοι σας, να είστε σίγουροι για τον ρόλο της αντιπολίτευσης, για την ακεραιότητά μας, ότι δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, αγωνιζόμαστε και το αποδείξαμε και αυτή τη φορά και από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να περάσει και απαρατήρητο, καλά φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά τι διακύβευσε η Δημοτική Αρχή και τι έπαιξε στα ζάρια. Σας λέω, θα μπορούσε να υπάρχει μόνο ένας πλειοδότης και αρχικά να το είχε πάρει και με 60.000 ευρώ ένα αντιπολίτευση. Τώρα όμως μιλάμε επί πραγματικών γεγονότων και η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, λέτε κι εσείς το είπατε, ότι είναι μια εξέλιξη η οποία μας χαροποιεί, είπατε όλους. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπύρου, που είστε μαζί μας. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.